ξεκίνησαν την Κυριακή από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Κύου τα Μικρασιάτικα 2009. Οι εκδηλώσεις είναι πολλές και μάλιστα ορισμένες υψηλού επίπεδου, ενώ παράλληλα καλύπτουν μεγάλο φάσμα πολιτιστικών δρόμεων. Έχουμε αρχίσει, αρχίσαμε την Κυριακή με τη δική μας παιδική θεατρική ομάδα που παρουσίασαν το έργο «Το τραγούδι της χαράς». Ήταν μια πολύ επιτυχημένη παράσταση η οποία άρεσε στον κόσμο. Τη Δευτέρα είχαμε παραδοσιακούς χορούς από το χορευτικό τμήμα του Λογραφικού Πελοποννησιακού Ιδρύματος και το Ελεύθερο Εργαστήρι Χορού. Συνεχίζουμε την Πέμπτη που η παιδική χοροδία της Κίου και η νεανική εφηβική του Ναυπλίου θα παρουσιάσουν τραγούδια Ελλήνων και ξένων συνθετών και διευθυντής είναι ο κύριος Θοδωρής Αντωνιάδης. Το Σάββατο, στην πλατεία Δημάρχου Κατριλιώτου, είναι τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου μας. Θα παρουσιάσουν χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή θα έχουμε το ντοκιμαντέρ του Χρήστου Ζέρβα, του Γιώργου Ζέρβα, συγγνώμη, που μου λένε να μη σ' αγαπώ, το Σμυρναϊκό πολίτικο τραγούδι. Ο Γιώργος Ζέρβας είναι συντοπίτης μας, άμα ξέρετε, και έχει πάρει και βραβείο στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη στο ντοκιμαντέρ αυτό. Και μετά θα ακολουθήσει συναυλία από την ορχήστρα Δώρα Φέροντες που θα τραγουδήσουν μικρασιάτικα τραγούδια. Τετάρτη 22 Ιουλίου και Πέμπτη 23 Ιουλίου έχουμε αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο από τη θεατρική ομάδα της Νέας Κίου. Πιστεύουμε ότι είναι μια αξιόλογη παράσταση. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου έχουμε για τα παιδιά ένα κλόουν. Και το Σάββατο 25 Ιουλίου πάλι στον Πελαργό έχουμε μια θεατρική παράσταση, Μορέντο, που είναι ένας μονόλογος για την γυναίκα που άλλαξε την ιστορία της όπερας, δηλαδή αναφέρεται στη ζωή της Μαρίας Κάλλας. Την παράσταση παίζει η Εύη και Χαγιά και τα κείμενα έχει επιμεληθεί η Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία θα παραστεί και στην παράσταση αυτή και στον Πελαργό την Πέμπτη, για να παρακολουθήσει το αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο. Πιστεύουμε ότι είναι αξιόλογες οι εκδηλώσεις μας και καλούμε τον κόσμο. Και πολύ πρέπει να σκεφτεί. Και ναι, πιάνει όλες τα φάσματα και πιστεύουμε να ικανοποιήσουμε τον κόσμο. Το οποίο τον περιμένουμε βέβαια, να μας θυμίσει με την παρουσία του.